στενοχωρείτε κι εσείς τη ζωή σας από μαλάκες. Και έτσι, άσε να τσιγκλάμε ένας τον άλλον, να ξυπνάμε, να μην είμαστε αυτά που έχουμε πάθει από τα λαμόγια. Τώρα να την πληρώνει κάτω από Κωνσταντίνο. Και αν την πληρώνει και αν μπορείς να την πληρώσουν αυτά τα λαμόγια που έχουν φύγει με τις μετάδυσεις, με Ελβετίες και τέτοιο, και ο ελληνικός λαός του βγαίνει η Παναγία και εσείς το θέλετε, άλλο πιστεύω κανείς από εσάς τότε. Γιατί οι μαλάκες να μαζεύουν το χρήμα της Ελλάδας να το πάνε έξω. Όλοι. Ακούτε κρατούσα 2,5 χρόνια. Δεν λέτε, ακού παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εσύ για όλους τους καιρούς θα τα έχουμε κάνει γλύμπα. Κότες είμαστε. Να λέει. Έχω λόγο που κάνω διακοπή. Δεν ξεκινήσε τίποτα. Παρακολουθώ και κάτι. Έτσι. Λοιπόν. Να λέει παιδιά, άρχος, ότι δεν μου λέτε ευχαριστώ που σας έδωσα τη λίστα μετά από 2,5 χρόνια. Δηλαδή, αν καθίστε και σκεφτείτε, παιδιά, ενός υπουργού που είναι αρχηγός κόμματος και που είναι δολοφόνος, αυτός έφερε το διεθνές με τον Παπαντρέου και τον Κωνσταντίνο και έχει πάρει μια λίστα που έχουν δάρει την Ελλάδα και που τότε πονάει για την Ελλάδα να μαζέψει λεφτά και ψάνει τα λαμόγια που κλέψανε και τους δίνει μια λίστα και του λες, άνθρωπε, πάρε 4.000 λαμόγια, είναι πάμπου της Ελβετίας και το κρύψεις επί 2,5 χρόνια, ρε παιδιά, πρέπει να αυτοκτονήσεις καλύτερα. Και μετά από 2,5 χρόνια, αφού το ξεμπροστάει, το βάζει με εφημερίδες, όχι αυτός, λέει. Δεν μου λέτε και ευχαριστώ που σας δίνω το αντίκτυπο της λίστας στο οστικά, πώς το λέτε. Παιδιά, μόνο στην Ελλάδα τώρα. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ήμουν Πασόκ, ειλικρινά σας μιλάω, θα πήγαινα εκεί πέρα στο κόμμα που θα έλεγα, ρε μαλάκες. Μα είναι δυνατόν να λέει πως το κρατάει με σχόνια και ο Θεός μας κάνει και ψυχικό που μας δίνει αυτό που έκλειβε τις λεφτάδες. Τι λαμόγια είμαστε. Με τι καρδιά το λες ρε 2,5 χρόνια. Να πεις 10 μέρες, λες άνθρωπος είμαι να σου πω κάτι, πάνω στις χωτούρες μου 10-15 μέρες, 20 μέρες, σας παρακαλώ τώρα δεν με τραβάνετε που θέλω να εξετάσω. Ξέρεις τι είναι να σου βγάζουν εφημερίδες αυτή την αλλοιωμένη λίστα που σε έξε μπουστιά, που έχεις το αρχικό εσύ. Να μην είστε εύκολε, που έχεις το αρχικό και να λες και στο τέλος, εγώ σας έδωσε τη λίστα αφού πιέστηκε να πάει μέχρι τη δικαστήρια. Παιδιά, Βαρμπαρούσης, λοιπόν Ηλία, εγώ προτείνω, κάνε μια πρόταση για Στίβ Ντούζο. Μπορούμε να τον βρούμε άνετα με τον Αντρέα, έχω τηλέφωνα και τέτοια. Τόνι, και Ευτυχία Μοσχάκη, Ευτυχία ναι, και Τόνι, τι σένω. Τι είναι ο Τόνι. Μοσχάκι, ναι, Στίβ Ντούζο, ναι, καταγράψω αυτά. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι Τόνι. Λοιπόν, η Ιλία εδώ θα είμαστε, ο Τζεβαζόπουλος θα είναι έξω, επειδή θα έχει περάσει το όλο στο βιλάκι του και θα, για όλους εδώ θα είναι, το μικρότερο είναι ξεκαθάρισμα, λένε, με τον Τζεβαζόπουλο. Ξεκαθάρισμα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αυτό μόνο λέω τη λέξη. Την πληρώνει ο Κακομοίρης, σε εισαγωγικά Κακομοίρης. Απλώς βρήκαμε κάποιον που πρέπει εκεί να πάρει ένα μάθημα, τίποτα άλλο προχωράμα. Γιατί η δικαιοσύνη αλλή τόσο πολύ άραγε στην Ελλάδα. Η δικαιοσύνη άνθρωποι είναι έτσι, παιδιά. Δεν κατηγορείς κάτι φορές, μου έρχεται να πω για τη δικαιοσύνη, ξέρω εγώ, αφού είναι έτσι, αφού σου βάζουν την υπεύθυνη πάνω κάθε κόμμα, ποιο να κουνηθεί μετά που το υπουργός να σου πω κάτι. Και σου λέω τι να κάνω. Βέβαια και αυτό δεν είναι σωστό για τη δικαιοσύνη, το είναι άλλη εξουσία, η τέταρτη εξουσία. Και μάλλον έπρεπε να είναι όλες οι εξουσίες. Δικαιοσύνη. Τι που στέα κάνει, τι είναι υπουργό. Δεν καταλαβαίνω τι υπουργό βέβαια. Τι θα πρέπει να πάει στην Βουλή. Ποιο θα το κρίνει. Κόρα και σκορά κομμάτι βγάζει, λέει ο λαό. Δηλαδή να πάμε στη Βουλή να φέρουμε το φίλο μα. Και λέω, αν εγώ κλέψω το θάλαμο, αλλά και σήμερα να πάω καταδικάσω κάποιον. Άρα, ανεξάρτητο από δικαιοσύνη, παίρνει τα στοιχεία των αντιπουργών, αν τα πήρε και τον βάζει μέσα τελείω. Περνάνε χρόνια για να μείνει. Για να γίνει μια δίκη, σε σοβαρό κράτο δεν θα γινόντουσαν. Αυτά για τα μάτια του κόσμου τον έβαλαν μέσα, το πιστεύω. Το πιστεύω, το φτιάχνω πολύ δηλαδή. Έχω μια διέσπερα. Είχα μάθει από μια πολύ μεγάλη κοινή. Μην το καθίσω όμως και στα σοβαρά, αυτό για να μην σας επηρεάσω. Έψαχνα πάντα να μάθω για υπουργούς τι ρόλο παίζει ο καθένας όσο μπορούσε. Όσο μπορούσε. Γιατί εγώ δεν έκανα κοπές ποτέ.
που να είτε δημοσιογραφίες. Απλώς μάθαινα για να έχω μια ομόνη στον αέρα. Δεν μπορεί να πει στον τάδε και λέω το Λαμογία. Δεν επιτρέπεται να έχει ο άνθρωπο. Όπως είχα μάθει από τον Σοβόλα και νιώθα. Δηλαδή, πραγματικά μερικούς ανθρώπους που μου βαλούσαν μετά να λέω τη γνώμη για σε έφερε. Μου είπε ένας για τον Σοβόλα αυτό, μου είπε άλλο για τον Σοβόλα αυτό. Τώρα που ένας δεν είναι τυχαίο, ο Περιπέρας δεν είναι τυχαίο, ο άλλος ο Βενζινάς δεν είπε, μου λέει έχετε εδώ τον Σοβόλα. Τότε που έδρασε το ρίσκο, γράψε και μια από μεγάλη του Αντρέα και τον Σοβόλα δώστα όλα. Δεν έλεγα τον Σοβόλα αυτή. Αντρέα και τον Σοβόλα δώστα όλα. Είχε πει Αντρέα δώστα όλα. Οπότε λέω δώστε τα όλα και ήταν μια σατρική πολύ μεγάλη αθλητική επιτυχία. Ο 8ος εισπράξει από 88 θέατρα. Του Γιουκλάκη τότε πρώτη, Δενίση, και το 8ο ήταν το θέατρο που ήμουν εγώ, που είδα το θεία σου και το έργο μου, Αντρέα και Τσαβόλα, θέατρο Καλουτά, το 1904, μου αρκεί να είναι καλά. Μπήκα και 14 από την πρώτη του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, και μου λέει λοιπόν ο Βενζινάς, μου λέει, του λέει, επειδή εσύ γράφει, πιάσαμε κουβέντα πω σήμερα δεν είχα κάνει και το όνομα αυτό που μετά έκανα στην Γιώργη, ήταν πιο εύκολο κάποιο να σε πιάνει. Έχει και εγώ ο Σοβόλα, μου είχε κάνει εντύπωση. Βάζει και λέει, όχι, δεν θα βάλει, αλλά να το δοκίνει το ιδιωτικό μα. Δεν θα βάλει στο ίδιο τιμολόγιο ότι είναι κρατικό, αυτό είναι δικά μου έξοδα. Ξέρετε, παιδιά, κάτι ψηλά πράγματα τέτοια, πώ μπορεί να καταλάβει το ίδιο ενό ανθρώπου. Έστω και αν φυλαγόταν εξ Σοβόλα, δείχνει όμω ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, όχι, αυτό είναι για καυτοκίνητο το δικό μου και την ζήμη που βάζω. Θα κόψει τιμολόγιο για αυτό. Τρία-τέσσερα τέτοια σημεία, παιδιά, χαρακτηριστικά διαφόρων επαγγελμάτων για τον Σοβόλα, μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν, είχε μια καθαρότητα. Δεν το λέω εύκολα αυτό στο Λαμόγιο, θα είναι Λαμόγιο. Κόψει εκεί πέρα την ζήμη, βάλαμε σημαίνει για αυτοκίνητα. Όχι, αυτό είναι για ιδιωτικά, είναι το αυτοκίνητο και αυτό είναι του. Όπω και κάποιο άλλο, όταν το φέρει κουβέντα, που θα πούμε για υπολογού που μαθαίνει μια κουβέντα και λε. Έτσι πίστευα και εγώ ότι είναι αυτό. Έχει ένα ηθικό στοιχείο. Παπαθεμελή, ξέρω εγώ. Έλεγε ο Παπαθεμελή, πέσαμε όλοι πάνω να τον φάνε και ήταν ένα καλοπροαίρετο αδερφάκο. Μου λέει κάτι βράδυ τι άνθρωπο μου λέει αυτό. Ένα βράδυ πιάνω κουβέντα, φυλάγα τον Παπαθεμελή μέσα. Που εγώ στο δημοσίο στάξω. Λέω τι ρόλο παίζει ο υπουργό Λεοπέδε και άμα θέλετε μου λέει τα λίγα. Δεν θέλετε, μου λέει. Μου λέει άλλο άνθρωπο. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, εισπράττει από την Πονάρη. Κι όμω. Όλοι οι καλοί του εξαφανίζει το σύστημα. Λες είναι ο καρτινικός χώρος. Όλα τα λαμόγια προχωράνε και όλοι που έχουν μια εντυμότητα, θυμάστε το βαθμό που το κάνανε. Γραφικό, 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 να πάει σπίτι. Δεν έκανε για το Πασόκ, απλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάμε τώρα. Πέρασανε χρόνια για να γίνει μια δίκη. Λοιπόν, ρε Ηλία, δεν αλλάζουμε θέμα καλύτερα. Θέλω να πω, ισονομή τα έχουν τόσο πολύ στον αέρα. Α. Λοιπόν. Να πάρει κανένας αέρας και εμένα. Έβαγες, έχω κρυώσει τη ζωή μου τόσο. Δεν πάει στο διάλογο. Λοιπόν, Παρμπαρούσης. Τόνις, τραγουδιστής είναι. Τόνις, πώς θέλει να πεις τόνις στρατείες. Υπάρχει τραγουδιστής φινός, δεν Παρμπαρούσης τώρα είμαστε καλά. Μου σφινώνει στο μυαλό τώρα ότι κάτι δεν θες και σε καλό. Σφινώνεις εσύ, έχεις τραγουδιστή, δεν συγγνώμη, τώρα παίρνει εσύ. Έχεις δει ποτέ τραγουδιστή στο καρτινικό χώρο να είναι ο σφίνα. Εκτός να δεν γράψει καλά το σφίνα. Γράψε καλά, ρε Παρμπαρούς, είμαστε καλά στο ράπι τώρα ότι σε γράψει καλά πράγματα. Εντάξει, θα μου πας αν αυτούς δύο το βράδυ, το Μαριανί, τους δύο κυγερίους, ας πούμε, που δεν θα μας έχω αγγεί εσένα, γιατί από τα εκπαιδεύεις, επαιδεύεις με καλά πράγματα. Μην με χαλάς τώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν μετά τον Παρμπαρούς, μου λες αυτός, γράψε καθαρά Παρμπαρούς, μου πες Μοσχάκι και για το στυλ. Σωστό. Αλλά όχι για τον Σφίνο, είναι βόηθα ποιον εμείς. Και πάμε τώρα για τον. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα Μάρα. Κτάνη. Λοιπόν, όχι κακομίρισε ο κύριος Τρογωνιέ, όπου όταν μπήκε στην Βουλή, επειδή είναι Παπαντρέου, ονομάζαν τον Οχτώκο. Εγώ το παιδί, μετά από 2 χρόνια ήταν φτωχός, δεν είναι κύριος, μόνο φτωχός. Δεν με πιάσες Παναγιώτη μου, τι εννοώ, λέω πάει τον κακομοίρη. Δεν είπα έτσι. Λέω το ότι αν ήταν να πάνε μέσα για τέτοια πράγματα, έπρεπε να έχουν πάει όλοι. Όλοι.
αν δεν έχουν μείνει ένα 10-20% να μην τους αδικήσουν. Λοιπόν, καλησπέρα, Μάρα, δίκιο έχεις, ήταν. Πασατέμπο, όχι Λία, πες τα όλα ελεύθερα, κάθε λογοκρισία. Πασατέμπο, είδες κανένα με γράφω ότι κάνουμε λογοκρισία. Μην έχεις τη μίγα μου κανένα. Μπαρμπαρούσεις. Καλά, άμα το ξέρεις, δεν πειράζει, πάσο. Άμα το ξέρεις, δεν πειράζει, πάσο, αλλά λέγεται. Τόνις φίλους, είχε κάνει και τη διαφήμιση τότε. Και τώρα τι μου λες, εσύ τώρα. Εντάξει, δεν μου λες, μου λες, κανένα που έχει δώσει παρόν και έχει αποδείξει πράγματα, ρε Μπαρμπαρούσα. Να ψάξουμε τώρα ποιος έχει κάνει διαφήμιση που το λέγανε Τόνι Μπουρμπούτσοβος. Να λέμε και ένα επωνυματάκι, δηλαδή να πεις τότε πώς χάθηκε ο Μπουρμπούτσοβος, παράδειγμα είναι τώρα, και να τον βρίσκουμε αν πρέπει. Πού πήγε η Ράγιου, γιατί ακούγεται πολιτικά. Ποιο άξιο παιδί ήταν στον χώρο, πού πήγε ο πανάξιος, ο Γιώργος Μητσικώστας. Να μου πεις τέτοια πράγματα, ναι, ας να ψάχνουμε. Τώρα ψάχνουμε τον Τέλη Σφίνα και ας φινωθούμε από τον δεν μπορούμε να τον βρούμε. Αυτός θα είναι που δεν είναι καλά, ας ποιος είναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Μητσικώστας, να μου πει τι τέτοιες μορφές. Ο πιο άξιος, Καραμαλή έκανε τα Καραμαλής. Παπαντρέου έκανε τον Παπαντρέου, Σιμίτη έκανε τόσο πιο πληρέστατος καλλιτέχνης. Από φωνή με κινήσεις δεν έχει ξαναγίνει. Το φάγανε τα λαμόγια του χώρου. Πού να τον αντέξουν, που έσκυζε το παιδί. Ήταν καλό. Μάλιστα, κατάλαβα η Λία ότι το λες ελληνικά, αλλά η πολιτική κουράζει όντως και η διαφήμιση που κάναμε. Ναι, εις δίκιο. Ναι. Θα τα αλλάξουμε. Ιρωνικά, κατάλαβα. Σωστά. Δηλαδή, επειδή η Μάρα είπε να μην τα λες τόσο κύμα, αυτό εννοώ, ζήτω η ελευθερία. Α, του λόγου. Εντάξει, πας, δεν μπορώ. Εντάξει. Τα λέω όπως νομίζω για να σέβομαι σε εσάς που μιλάμε, να μην μιλάμε λαμογιά. Παιδιά, πολύ ωραία είναι. Είδαμε, δευτερόλεπτα ήταν. Περάτε τώρα, πάλι 2-3. Μαγαζάκια, καταστηματάκια. Και τη Φίνου που τη βλέπω εδώ πέρα τώρα που στάνω. Και τη Φίνου, τα μεσημέρια της με πέτει με τη Δήμητρα. Του Βαγγέλου κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Λέω την Κέτη και δεν λέω και τη Δήμητρα μαζί που είναι συνεργάτη. Όταν κάνουν δύο μαζί και αυτό που κάνουν είναι μεγάλη βοήθεια. Για τη Δήμητρα, το πανάξιο αυτό παιδί, αλλά λέω γενικά, λέω και την καινούργια και τις δύο μαζί, έτσι. Καλή επιτυχία όπως συνεχίζουν τα μεσημέρια και θα σκίσουν αν μ' ακούσουν και λίγο. Και τον κόσμο. Πιο μπροστά, Κέτη, πιο μπροστά. Εδώ. Θα σκίσεις. Θα πας διπλά από ό,τι έχεις την ευθεία σου. Και τριπλά. Και θα ανεβάζουν και τις εκπομπές πάνω. Θα τις το πει κάποιος. Δεν ξέρω αν μπορεί να μην βλέπει. Λοιπόν. Πάμε παιδιά λίγο τώρα. Ένα μεγάλο όνομα το οποίο θα αναπτύξει το μόλι. Πάμε να δούμε λίγο. Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body Move. Body Move.